εικόνα, παιδιά, θα δούμε. Συγγνώμη, τη βλέπουμε ήδη πίσω μας, θα τη φέρουμε και μπροστά. Από τη Λιωσίων, εκεί που είχαμε την πυρκαγιά νωρίτερα το πρωί, σε αποθήκη χαρτικών. Γιώργο Τσελίκα, καλημέρα. Σήμερα, παιδιά, όχι, είμαστε με ταξιουργείο. Ναι. Είναι αποθήκη με προϊόντα μαϊμού, αυτά τα κινέζικα που λέμε. Γι' αυτό βλέπετε, η φωτιά εξηγνήσε 6,5 ώρα, είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Επιχειρούν 27 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Όλα εκεί πέρα, δεν είναι τίποτα. Βλέπετε και έξω βγάζουν μπαταρίες, πλαστικά, τσάντες, πορτοφόλια. Είναι όλα αυτά τα μικροπράγματα που δημιουργούν. Αυτή η αποθήκη σε ποιον ανήκει, ξέρουμε. Κινέζοι, είναι κάτι Κινέζοι εδώ πέρα έξω, ιδιοκτήτες. Μιλάμε για παράνομα προϊόντα, έτσι. Εξυπακούεται. Μα βλέπετε, είναι σπίτι. Η πρόσωψη μπροστά είναι σπίτι, αλλά έχει βάθος 400 τετραγωνικών μέσα σε επιπλέον σημείο. Είναι σπίτι αυτό, έτσι για μπροστά, και μπαίνει μια πύλη εισόδου εκεί που είναι αποθήκη με προϊόντα χιλιάδες μέσα. Δεν έπαθε κανένας άνθρωπος κάτι, όχι. Όχι, σε λίγο θα γίνει από κάτω. Ούτε κινδύνευσαν διπλανά σπίτια κτλ. Από ό,τι βλέπουμε είναι σε έλεγχο η κατάσταση. Έχουν πρόβλημα με τον καπνό οι άνθρωποι γύρω. Καλά, εντάξει, ναι, προφανώς. Εντάξει, Γιώργο. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν έπαθε κανείς κάτι. Και η εικόνα από εδώ, από το στούντιό μας, όπως βλέπετε, από μακριά φαίνεται ο καπνός ακόμα.